Κορίτσι μου, ε. Γιατί δεν τρως? Σου λείπει και εσένα? Και εμένα μου λείπει, αλλά αν δεν φας, μπορεί να γυρίσει και να μην σε βρει εδώ. Έπεσε και αυτό τώρα πάνω σου, ε. Αυτό δεν με πειράζει. Με πειράζει ότι η Λούνα μας από εδώ δεν έχει φάει τίποτα αφού όταν έφυγε ο Μιχάλης. Είδες, μωρέ, τα κακόμοιρα τα σκυλάκια. Έχουν τόσα συναισθήματα. Αγαπούν αληθινά χωρίς να σε κρίνουν. Δεν τους νοιάζει ούτε αν είσαι όμορφος, ούτε πετυχημένος, ούτε αν έχεις λεφτά. Έχεις δει τα σκυλάκια πώς πάνε και χουχουλιάζουν δίπλα στους άστεγους? Ποιος ξέρει τώρα πότε θα τον ξαναδεί. Μπορεί να νομίζω ότι την εγκατέλειψε. Βάλτε μια μπλούζα του κοντά, να έχει τη μυρωδιά του. Μα πώς να παρατήσει κανείς τέτοιο φίλο? Μόνο οι άνθρωποι προδίδουν, καταδικάζουν. Δεν είναι ψέματα για να σε καταστρέψουν. Ξέρεις όμως κάτι? Πάντα πληρώνουμε το κακό που κάνουμε. Καμιά φορά αργεί τόσο πολύ να γίνει που δεν ξέρω αν έχει νόημα. Ωχ, μωρέ το κορίτσι. Είδες που φοβόσουν ότι δεν θα φάει? Σου φέρα κρέας κοκκινιστό. Μαγείρεψα σήμερα και πάω να σου φέρω. Κοκκινιστό ήθελες, βρε? Σε ευχαριστώ, Βαρβαρά μου. Ε, πώς, αφού από μικρό παιδί σου άρεσαν τα φαγητά μου. Τώρα δεν θα σου φέρνα, τώρα που λείπει και η μάνα σου. Άιντε, φεύγω. Ε, περίμενε, σε πετάξω εγώ. Δεν πειράζει, θα πάω με τα πόδια. Θα έφευγα έτσι κι αλλιώς, ήμουν κόπος. Καλά, αν έχεις χρόνο.